Ξέρετε ότι όταν πέφτει η αυλαία στο θέατρο, ο κόσμος φεύγει. Και καλά κάνει, γιατί το θέατρο είναι μια τέχνη και μάλιστα συνήθως υψηλού επίπεδου. Εδώ αυτό που ζούμε πολλά χρόνια είναι προσβολή του θεάτρου. Οι ηθοποιοί, ή μάλλον οι πρωταγωνιστές καλύτερα, παίζουν κακοπαιγμένο ρόλο. Ωστόσο, σε αυτή την γεμάτη αίθουσα, παρακαλώ την κάμερα να τη δείξει, αν ακούει, σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα, εδώ που είναι γεμάτη και που όλοι περιμένουν να δουν τι θα πει το κάθε κόμμα, υπάρχουν 4, 6, 7 άνθρωποι και από το ΚΚΕ άλλοι 3. Εμείς δεν μιλάμε σε αυτή την αίθουσα, δεν έχει και νόημα. Γιατί το παιχνίδι είναι στημένο και από πριν ξεπουλημένο. Και θα το αποδείξουμε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω εκ μέρους του ΚΚΕ για το σεισμό στην Τουρκία και στη Συρία, εκφράζοντας τη συμπαράσταση, την αλληλεγγύη, τα συλληπιτήρια στους χιλιάδες νεκρούς και στις οικογένειες μάλλον των χιλιάδων νεκρών και να σημειώσουμε τη δραματική κατάσταση και την ευθύνη. Δολοφόνος είναι το σύστημα. Ένα σύστημα που ενώ έχει απίστευτες δυνατότητες επιστημονικές, τεχνολογικές, όχι μόνο για την πρόβλεψη, αλλά για τον έλεγχο των κτηρίων, για χτίσιμο πόλεων και ασφαλών εγκαταστάσεων δημόσιων και ιδιωτικών, για να μην κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή, προτιμά να ξοδεύει απίστευτα, μυθικά ποσά για εξοπλισμούς, για πολέμους, για τα μεγάλα συμφέροντα, που ένα μέρος των κερδών τους, αν αφιερωνόταν στην προστασία των ανθρώπων, θα μπορούσε να είναι καλύτερα. Και εκφράζουμε την αλληλεγγύη και θέλουμε να πούμε ότι δεν τους χωρίζει. Δεν τους χωρίζουν τα πλαστά διλήμματα τους λαούς. Οι λαοί είναι αδερφωμένοι και μπορούν να είναι αδερφωμένοι. Γιατί αντιμετωπίζουν όλοι τα ίδια προβλήματα. Γιατί η κοινωνία χωρίζεται σε αυτούς που κλέβουν τον υδρότα και σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο. Αυτός είναι ο εχθρός. Και επειδή ο κύριος Πρωθυπουργός στην ομιλία του έφυγε βέβαια, αλλά ελπίζω κάποιος σύμβουλός του να τον ακούει, είπε ότι είναι ανάγκη και στη χώρα μας, λέει, να το δούμε. Τα προβλήματα στη χώρα μας είναι τεράστια. Είναι σεισμογενή ζώνη. Και μάλιστα είναι τραγωδία. Αντισεισμικός έλεγχος ανύπαρκτος. Κύριε Υπουργέ, που κάνατε και πολιτικής προστασίας, ξέρετε, τώρα είσαστε εντάξει, άμυνας τώρα. Τι να κάνουμε, αλλά μαζί πάνε. Λέω λοιπόν, πέστε μας πόσα σχολεία έχουν ελεγχθεί, αν έχουν στατική επαρκεία. Ελάχιστα. Πέστε μας πόσα δημόσια κτίρια, που είναι και τα πιο επικίνδυνα, έχουν ελεγχθεί. Ελάχιστα. Πέστε μας ποιες βιομηχανίες και πόσες. Δεν αφορά μόνο εσάς, αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που σφυρίζει αδιάφορα τώρα. Πέστε μας πόσες βιομηχανίες έχουν ελεγχθεί για περίπτωση ενός σοβαρού σεισμού να μην προκληθεί βιομηχανικό ατύχημα μεγάλων διαστάσεων. Ελάχιστες. Πλήρης αδιαφορία. Εκεί δεν έχει κέρδη ο αντισεισμικός έλεγχος. Επομένως, δεν γίνεται. Εμείς λέμε κρατική προστασία. Εκεί δεν υπάρχουν χρήματα, κάτι είπε ο κ. Πρωθυπουργός. Θα τα δούμε στην πράξη, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές, ότι θα δοθούν κάποια χρήματα, αλλά αυτά είναι προεκλογικά και λόγια κενά, θα έλεγα, περιεχομένου και πράξης. Εμείς λέμε λοιπόν ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για να ελεγχθούν τα δημόσια κτίρια πρώτα απ' όλα, σχολεία κλπ, οι δημόσιες υποδομές που συγκεντρώνουν, να ελεγχθούν πολύ κόσμο, εργοστάσια, να δούμε τι συνθήκες ασφαλείας υπάρχουν. Ας μην ξεχνάμε το σεισμό το 99, ήταν το 99. Και πόσοι εργαζόμενοι δολοφονήθηκαν από τις εγκαταστάσεις που ήταν άχρηστες και πώς δεν και που δεν άντεχαν. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνουν όχι από αυτούς τους βιομήχανους ο έλεγχος, αλλά από κρατικούς υπαλλήλους. Πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι συνολικά και να μπορεί και ο κάθε
πληττόμενος, απλός άνθρωπος, να πηγαίνει δωρεάν και να ζητάει από το κράτος να πιστοποιήσει την στατική επάρκεια. Αυτά είναι μόνο μερικά μέτρα, αλλά αυτά στο σύστημά σας, το καπιταλιστικό σύστημα, είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Τα πρωτεύοντα είναι πως οι επιχειρήσεις και το μεγάλο κεφάλαιο θα αυξήσει τα κέρδη του. Γιατί εκεί έχετε λεφτά και δισεκατομμύρια. Για εκεί δεν έχετε, όπως και για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Σήμερα λοιπόν ζήσαμε αυτή την επανάληψη αυτού του άθλιου σκηνικού που προεκλογικά εντείνεται ακόμα και περισσότερο, ξεκινώντας αναρωτιόμουν και εγώ, μπα πολύ ήρεμα τα βλέπουμε τα πράγματα. Λες να έχουμε από το κλίμα συνένεσης. Στο νομοσχέδιο ζήτησε ο Πρωθυπουργός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στην τροπολογία που υποτίθεται ότι θα θωρακίσει τη δημοκρατία από την Χρυσή Αυγή, για να το πούμε και έτσι και ανοιχτά. Και κατέληξε βέβαια σε μια αντιπαράθεση, σε ψευτοδιλήμματα που θέλει να τρομοκρατήσει το λαό, κυριολεκτικά, να τον τρομοκρατήσει το λαό, να επιλέξει την ίδια πολιτική με δύο διαφορετικούς συνέτερους, όπως έχει αποδειχθεί από την ίδια την πραγματικότητα. Αυτή τη δυσαρέσκεια που υπάρχει, αυτό το αχ, το δεν πάει άλλο, του ελληνικού λαού να το ξαναεγκλωβίσουν πάλι ο καθένας με τον τρόπο του σε αυτόν τον δικοματισμό που ουσιαστικά υπηρετεί την ίδια πολιτική. Και αυτό γίνεται σκόπιμα. Και γινόταν και γίνεται. Με αυτά τα θεατρινίστικα, με αυτά τα δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλους χαρακτηρισμούς, γιατί πρέπει να κρυφτεί η συνένεση στα μεγάλα. Και θέλω να πω στον κύριο Μητσοτάκη, από εδώ, αν το ακούσει και αν το σημειώσει κάποιος, ότι συνένεση έχει. Πώς δεν έχει συνένεση? Τα μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας τα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα ψήφισε? Τα ψήφισε. Το 70%, δεν ξέρω αν είναι και παραπάνω, τα ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Όλο αυτό. Αυτό δεν είναι συνένεση? Θέλει και μεγαλύτερη. Αν δεν παίζεται όμως αλλιώς το δικοματικό παιχνίδι, άμα δεν έχει σε όλα συνένεση, ο λαός σου λέει τι γίνεται εδώ. Όλοι μαζί τα βρίσκουν, τουλάχιστον αυτοί οι δύο, και επομένως πάμε προς άλλη κατεύθυνση. Δεν υπήρχε συνένεση στους εξοπλισμούς? Ας ξεκινήσουμε. Όλοι μαζί. Θωρακίζεται η χώρα. Όταν κάνατε, κύριε, όταν κάνατε, να το πω γενικά, δεν είναι προσωπικό το θέμα, για την αναβάθμιση των F-16 σε Viper, είπατε στον ελληνικό λαό ότι αυτό θα μας κάνει παραπάνω από την Τουρκία, τη σύμμαχο. Τι είναι αυτό ρε παιδιά τώρα? Πώς μπορεί να το καταπιεί κανένας και ο ελληνικός λαός να κινδυνεύει από αυτόν που είσαι στην ίδια συμμαχία? Και όμως έτσι είναι. Τι έλεγε το Αμερικάνικο Πεντάγωνο στην εισήγησή του? Έλεγε ότι η αναβάθμιση είναι απαραίτητη γιατί ενισχύεται η ενωτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και οι επιχειρησιακές δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αμερική, της Αμερικής. Και αν πει κανένας ότι ταυτίζονται διαφορετικά συμφέροντα, μάλλον θα απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Δεν είχατε συνένεση στη συμφωνία για τις βάσεις? Τι είναι αυτός ο σκυλοκαυγάς εδώ μέσα? Εσείς δεν τη ξεκινήσατε? Και όταν ήρθε, την υλοποίησε η Νέα Δημοκρατία, ποια ήταν η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ? Ψηφίζουμε παρόν γιατί θέλουμε και άλλη βάση στη Σκύρο. Τέτοιο έσχος, μόνο που πρέπει να τα ξέρει ο λαός. Θέλατε κι άλλη. Μια Ελλάδα δηλαδή που έχει μετατραπεί σε ένα επιθετικό φωνικό φυλάκιο απέναντι σε όλους τους λαούς με βάση τα σχέδια των τα ανατοϊκά και των Αμερικάνων. Δεν είχατε συνένεση στην πράσινη μετάβαση? Δεν σας τα λέγαμε τι σημαίνει πράσινη μετάβαση? Απολιγνητοποίηση, μη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων, των ενεργειακών που έχει η χώρα μας, ότι είναι ευκαιρία για να ξεμπλοκάρουν μεγάλα κεφάλαια και να επενδύσουν σε αναμογεννήτριες και στα πάνελ κλπ. Όχι, κλιματική αλλαγή. Δεν είχατε συνένεση και οι τρεις στο χρηματιστήριο ενέργειας? Καλά, τι περιμένατε ότι είναι το χρηματιστήριο? Δεν ξέρετε το βασικό που είπε ο Μάρξ και το παραδέχονται και οι αστεί. Από την πλευρά τους βέβαια. Ότι το χρηματιστήριο είναι ο ναός της κερδοσκοπίας. Τι περιμένετε δηλαδή?
στο χρηματιστήριο ότι θα σκοτώνονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι, ποιος θα ρίξει περισσότερο την τιμή, και με τη ΔΕΗ μέσα, η οποία λειτουργούσε με ιδιωτικονομικά κριτήρια, να είναι και αυτή στον ανταγωνισμό. Τι περιμένατε? Να πέσει η τιμή και τώρα γκρινιάζετε και νιαουρίζετε, θα το πω και έτσι. Γιατί? Εσείς δεν τα προχωρήσατε. Ξεκινήσατε και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και προχωράει. Τι, δεν είχατε συνένεση? Αλήθεια? Δώσατε στους Αμερικάνους την αφηγία της Σύρου με συνθήκες δουλειάς τις κλασικές, μεσαίωνα δηλαδή ουσιαστικά, και τώρα χειροκροτάτε για την αφηγία Σκαραμαγκά. Και λέτε να και τα άλλα να τα δώσουμε στους Αμερικάνους. Δεν είναι συνένεση αυτή? Στο ελληνικό δεν είχατε συνένεση? Δεν σας συγχάρηκε ο Λάτσης? Δεν είχατε παρουσία? Ζήτω το μεγάλο έργο του ελληνικού, το οποίο το καταγγέλατε όταν είστε στην αντιπολίτευση. Απατεώνες λέγονται αυτοί οι πολιτικοί. Δεν εννοώ τίποτα άλλο. Και μετά έργατε ζήτω το έργο του ελληνικού και στα εγγένεια παρόντες κλπ. Κλπ. Δεν είχατε συνένεση στην άρνηση κατάργησης και φωνάζετε τώρα, δώστε μου όλο ό,τι έχω, του ενιαίου φόρου κατανάλωσης από την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Δεν είχατε συνένεση στο Ταμείο Ανάκαμψης που το χαιρετήσατε πρώτοι από όλους, που αποτελεί υπερμνημόνιο, που έχει, τι 17, 27 έχει προαπαιτούμενα, και που θα δοθεί στη συντριπτική πλειοψηφία στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ήδη νομίζω έχουν δοθεί 11,5 δις μέχρι τώρα. Μαζί δεν τα ψηφίζετε όλα αυτά? Και μας λέτε ότι είμαστε κολλημένοι? Ναι, είμαστε κολλημένοι στα εργατικά συμφέροντα και στα λαϊκά συμφέροντα, και εσείς προσκυνημένοι και υποταγμένοι στον καπιταλισμό. Και αφήστε τώρα τις παρόλες τις προεκλογικές. Δεν είχατε συνένεση σε πάρα πολλά άλλα πράγματα? Μέσα λοιπόν σε αυτή την κοκορομαχία, να περάσουμε και κάπου αλλού που είναι πολύ σοβαρό για μας, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης επικαλείται τους διχασμούς του παρελθόντος, όπως λέει, αναφερόμενος στον ύμνο του ΕΑΜ που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Εδώ δεν γελάνε. Κύριε Πρόεδρε, αν μπορείτε, είναι ενοχλητικό. Δεν ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία ότι ο ύμνος του ΕΑΜ ακούγεται σε μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί τα ιδανικά του ΕΑΜ με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ έχουν σχέση ως ο Φάντης με το ρετσινόλαδο, που λέγανε παλιοί. Δεν τον ενοχλεί. Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ και στη Θεσσαλονίκη κατόρθωσε το ακατόρθωτο. Είπε, ξεκίνησε με τον ύμνο του ΕΑΜ και στη μέση και λίγο παρακάτω, δεν θυμάμαι παραπέρα, συνέχισε με τον ύμνο στο Γεώργιο Παπανδρέου. Ο οποίος Γεώργιος Παπανδρέου ήταν φανατικός και αιμοσταγής εχθρός του ΕΑΜ. Και αν έχετε αντίρρηση, όταν ξεκίνησε εκείνη η άθλια συνθήκη του Λιβάνου, ξέρετε τι είπε? Το ΕΑΜ είναι ένα όργανο δολοφόνων. Αυτά είπε. Και μετά στο Σύνταγμα είπε, πιστεύουμε και στην λαοκρατία. Κάτι θυμίζει αυτό, Αυτό ενοχλεί. Ενοχλεί κυρίως τη Νέα Δημοκρατία ότι το ΕΑΜ απέδειξε ότι υπάρχει και διαφορετικός δρόμος. Ότι συσπήρεσε όλο το λαό σε μια άλλη κατεύθυνση. Αλλά βέβαια, να πούμε και κάτι ακόμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ παριστάνει ότι είναι με το ΕΑΜ. Και στον κλέφτη ψωμί, λέει, και στον χωροφύλακα χαμπέρι. Και την ίδια στιγμή είναι και με τον ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους, τον υπεριαλισμό και με την ειρήνη. Αυτό τι λέγεται? Τι άλλο μπορεί να πει κανένας για την υποκρισία που κρύβεται? Και βέβαια εμείς θέλουμε αυτό να το συνδέσουμε και με τον νόμο. Δεν είναι άσχετο με την τροπολογία που έρχεται. Που έρχεται, υποτίθεται, για να χτυπήσει τη Χρυσή Αυγή. Εμείς τι λέμε? Ότι όπως περιγράφονται τα πράγματα στην τροπολογία και όπως υπάρχει εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει από κράτη που έχουν πετάξει στην παρανομία κομμουνιστικά κόμματα, απογορεύουν σύμβολα κλπ. Τα άλλα, ότι δεν πολεμάμε ιδέες αλλά πρακτικές, είναι για τα μικρά παιδιά. Δεν γλύφουμε το δάχτυλό μας. Και να το ξέρουν όλες οι κατευθύνσεις.
ότι είναι τέτοια η αντίληψη εδώ πέρα. Εμείς λέμε ότι ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους. Και του ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Που του ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά δεν μπορεί να πει κανένας ποιος είναι καλύτερη, αλλά είναι από μια άποψη χειρότερη. Από μια άποψη. Στην ίδια κατεύθυνση. Γιατί αφήνει χώρο για επικίνδυνες γενικεύσεις. Για τη θεωρία των άκρων. Για την εξίσωση φασισμού-κομμουνισμού. Για την ποινικοποίηση του ριζοσπαστισμού. Και βάζω μια τελεία. Όλοι σας επικαλείστε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπων. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα θέματα αυτά? Λέει ουσιαστικά ότι όποιος πολεμάει αυτό το σύστημα και αγωνίζεται είναι τρομοκράτης. Θρέφει την τρομοκρατία. Σας τα έχω διαβάσει τουλάχιστον 4 φορές σε αυτή την αίθουσα. Όταν ζητάς, λέει παράδειγμα, ποιοι είναι αυτοί που ζητάνε, λέει, να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό, να μην ιδιωτικοποιηθεί η παιδεία, να μην ιδιωτικοποιηθεί η υγεία. Αυτοί που λένε ότι δεν είναι δυνατόν το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού να έχει το 90% του πλούτου και οι άλλοι να πεινάνε. Αυτοί που λένε ότι πρέπει η κοινωνία να είναι δίκαιη. Αυτά περιγράφει ως φυτώριο της τρομοκρατίας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ειδικά, ακόμα με ακρότητες, ενσωματώνει όλο τον τρομονόμο που λέμε τώρα ότι δεν είναι και εύκολο να χρησιμοποιηθεί, αλλά σε κάποιες άλλες συνθήκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφαρμόζοντας το δίκαιο εντός εισαγωγικών. Εμείς προειδοποιούμε. Το κουκουέ δεν μας άρεσε αυτά. Έχουμε ρίζες στο λαό, βαθιές, και θα μας υπερασπίσει. Και όπως έλεγε ένας παλιός στρατιωτικός, είναι σαν το καρφί, λέει. Όσο το βαράς, τόσο πιο βαθιά μπήγεται. Επομένως, όμως, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος, για να μην χρησιμοποιήσω και όλο τον χρόνο μου. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες για αυτά που υπόθηκαν σήμερα. Όπως παραδείγματος χάρη για τις υποκλοπές. Αλήθεια, κύριε Δρίτσα, άμα θα έρθετε στην κυβέρνηση, όπως λέτε, θα καταργήσετε το ευρωπαϊκό πλαίσιο? Αφού το ψηφίζετε όλο. Δεν έχετε αφήσει τίποτα. Που λέει ο καθένας παρακολουθείται, οι πάντες παρακολουθούνται. Τι θα κάνετε δηλαδή? Θα το καταργήσετε? Όχι. Τι έγινε με τις παρακολουθήσεις? Άχνα για το κουκουέ. Άχνα για το κουκουέ. Άχνα για το κουκουέ. Άχνα. Μας παρακολουθούν ένα πολιτικό κόμμα από το 2016. Από το 2016. Από το 2016. Και αυτό που κάνατε, ευτυχώς το προλάβαμε, ήταν να πάτε να κλείσετε την υπόθεση Αρωνάρων. Έχετε τα πάντα, όλα τα στοιχεία τα έχουν και η Νέα Δημοκρατία. Δεν τη βγάζω απ' έξω. Γιατί δεν παίρνετε δικαστική συνδρομή? Γιατί δεν διαπιστώνετε από πού έρχονται όλα αυτά που είναι από 14 χώρες? Γιατί. Πολλά γιατί. Και βρήκατε τώρα αυτή την αντιπαράσταση που βεβαίως η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Δεν το συζητάμε. Ολοκληρώστηκε, κύριε Προφήτη. Τελειώνω τώρα. Όσο για το νομοσχέδιο, δεν θα πω πολλά πράγματα. Τα είπε ο Νίκος Καραναστάσης, ο εισηγητής μας, συνταγματάρχης των ειδικών δυνάμεων, βουλευτής του ΚΚΕ και άλλους 11 ανώτατους αξιωματικούς που έχουμε υποψήφι, αλλά όμως βοά το στράτευμα. Να το ξέρετε. Μην κοιτάτε που δεν σας τα λένε. Βοά. Η απάντηση, την απάντηση την έχετε πάρει με 11.500 σχολιασμούς και θα την πάρετε και με όλα αυτά τα οποία λέτε. Και στο Θεό σας. Τι σας λέμε? Εντάξει τα γενικά. Τα είπαμε και τα ξαναλέμε. Λέμε ελληνικός στρατός. Έχει μετατραπεί σε μεγάλο βαθμό σε ανατοϊκή δύναμη. Και αυτό το παραδέχονται όλα τα κόμματα. Και το αποδέχονται. Και μάλιστα αξιόμαχες και πιο καλές δυνάμεις εντάσσονται στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ αντί να δυναμώνουν την υπεράσπιση των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Σας τα λέμε αυτά. Γιατί δεν τα λύνετε αυτά τα προβλήματα? Είναι θέματα γραφειοκρατικά? Πού κλείεται? Τέτοιος μηχανισμός υπάρχει? Και αν δεν έχετε, πάρτε τις ενώσεις των στρατιωτικών που προτείνουν τα πάντα. Τα θέματα τα οικονομικά, τα θέματα τα λειτουργικά που έχουν, τα θέματα των... αυτά που αραλεί για να μην τρώω το χρόνο. Σας λέμε, 1/10 των χρημάτων που ξοδεύετε για τη συμμετοχή σε ανατοϊκές ασκήσεις, σε ανατοϊκές επιχειρήσεις συνολικά, δεν μπορείτε να τα δώσετε και κόπτεστε όλοι για τις ανεπιστρέψεις. Πόσα λεφτά παίρνουν? Βγαίστε εδώ και πέστε.
Πέστε ονομαστικά πόσα παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν τους δίνετε ούτε τα νυχτερινά. Δεν τους δίνετε χίλια πράγματα. Έχουμε καταθέσει ούτε ξέρω πόσες ερωτήσεις. Εκατοντάδες ερωτήσεις. Τους κόψατε 50%. Αυτό είναι η ληστεία. Δεν είναι κόπημα όλοι σας. Από τα ταμεία. Αυτά τι έγινε. Πάνε. Και δεν τους αφήνετε πίσω. Αφού η οικονομία πετάει. Και τέλος ένα σχόλιο. ΕΑΒ. Είναι απίθμενο θράσος. Απίθμενο. Και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και αυτό που λέτε οι υπόλοιποι για την ΕΑΒ. Γιατί την ΕΑΒ δεν την παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία διαλυμένη. Άρχισαν να τη διαλύουν από πολύ πριν. Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής συνολικά, όχι μόνο την ΕΑΒ, και την αμυντική βιομηχανία που θέλει υπεργολάβο την Ελλάδα, που δεν παράγει ούτε σφαίρες. Το 2023, που είχε πρωτοπόρα όπλα αναπτύξει, όπως το Άρτεμις, όπως το 50, το αντιεροπορικό, το βλήμα που τα ξέρετε και είναι κλεισμένα για πολλά χρόνια παραγγελίες. Θα μπορούσε λοιπόν να καλύψει κάποιο μέρος, δεν λέμε όλα, μικρή χώρα είναι, των αμυντικών, πολεμικών, όπως θέλετε πέστε, δαπανών. Διώξατε, έφυγε το προσωπικό και ακούστε για να ξέρετε και άμα δεν πιστεύετε ρωτήστε. Έφυγε όταν τους πήγαν με ένα χιλιάρικο το μήνα, μαστόροι κορυφαίοι και ορισμένοι πήγαν σε άλλες χώρες, Ιταλία και αλλού, με 8 και 10 χιλιάρικα το μήνα. Και με τι τους αντικατέστησε, με υπεργολάβους και με νέους οι οποίοι αλλάζαν συνέχεια. Ελάτε, κύριε έδιωξε δηλαδή πολύ προσωπικό. Επιέχετε πάλι στα 22 λεφτά. Και οικονομική ασφυξία. Εντάξει, ήρθαν τώρα αρχηγοί των μεγάλων εισαγωγικών κομμάτων. Είπαμε σήμερα και εμείς λίγο παραπάνω. Τώρα έχουν άλλη άνεση. Μα, κύριε άνεση. Πρόεδρε, να σας πω κάτι. Ελάτε, κύριε. Λέει ο κανονισμός ότι η πολιτική. Δεν σας διέκοψα. Απλώς είπα, έκλεισε. Και της αντιπολίτευσης θα μιλάνε επάπειρον όσο αντέχει. Όσο αντέχουν. Και εμείς θα είμαστε τώρα κολαούζοι εδώ πέρα. Τώρα μην έχετε. Δεν είναι. Αφήστε τώρα. Εντάξει, 22 λεφτά είναι. Θα τα κλείσω τώρα. Θα είχα τελειώσει δηλαδή. Την έβαλαν σε οικονομική ασφυξία. Την ΕΑΒ. Με 5% δανειζόταν. Όταν το κράτος δανειζόταν με 1%. Πήγαν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Αντί να την ενισχύσουν. Και η Ευρωπαϊκή σας Ένωση που πίνεται νερό στο όνομά της, τι έκανε. Κοπάναγε πρόστιμα αν έδινες παραπάνω λεφτά. Να γιατί λέμε ότι στρατηγικά συμφωνείτε και τώρα θα τη μετατρέψετε σε θυγατρική της Lockheed. Και άμα η Lockheed αύριο βρει αλλού κάποιον πιο φτηνά, η ΕΑΒ θα την πατήσει γιατί θα έχει φύγει από την αγορά. Ο λαός λοιπόν, εμείς λέμε και οι εργαζόμενοι της ΕΑΒ, πρέπει να κρίνουν από την εμπειρία τους, να κλείσουν τα αυτιά τους, να σκεφτούν τη ζωή τους, πώς διαμορφώνεται πάντα, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία 10-13 χρόνια. Πώς καλούνται να ζήσουν οι μισοί εργαζόμενοι, παίρνουν 500 ευρώ το μήνα. Δικά σας στοιχεία είναι. Πώς καλούνται να ζήσουν οι νέοι άνθρωποι. Ποιος φταίει για όλα αυτά. Και χωρίς καμιά ίχνος αυτοκριτικής, έρχεστε σήμερα και του στάζετε τον παράδεισο. Και επειδή ο παράδεισος και η κόλαση είναι εδώ, γι' αυτό πρέπει να επιλέξουν το δρόμο του αγώνα. Τη συμπόρευση με το ΚΚΕ που και στις πιο δύσκολες στιγμές στάθηκε δίπλα τους, γιατί όταν θα είναι ισχυρό το κουκουέ, θα είναι ισχυρός και ο λαός. Γιατί θα οργανώσει τον αγώνα του, την πάλη του και να κλείσει τα αυτιά τους αυτούς που του λένε κάθε 4 χρόνια ψηφίζεις και κάτσε μέσα στον καναπέ σου και παρακολούθα την άθλια ζωή σου που χειροτερεύει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς και τους στρατιωτικούς που τα ζουν όλα αυτά και έχουμε αίσθηση, τους καλούμε να μας ενισχύσουν στις επόμενες εκλογές. Είναι η ψήφος που δεν θα μεταλλαχθεί, ούτε και θα πάει μεταγραφή για διάφορες καρέκλες. Θα είναι μόνιμα στην καρέκλα των συμφερόντων του ελληνικού λαού.